αντίφαση του περιβάλλοντος και η επίπτωση της στον άνθρωπο, καθώς και η υπαρκτή πιθανότητα ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, είναι ζητήματα μεγάλης σημασίας. Πρώτο και κύριο, απασχολούν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Όσοι είμαστε κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι θα πει τη σωσμία και ρήφανση, αλλά έχουν και μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ας ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα από το ΑΠΘΙΤΑ, η οποία ενεχοποιεί και ονοματίζει την πτυχή της σωσμίας στην περιοχή μας, την ξέραμε άλλωστε, η οποία είναι η δραστηριότητα σε ορισμένες δραστηριότητες των ΕΛΠΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι από τις βιομηχανικές δραστηριότητες που βρίσκονται δυτικά και βορειοδυτικά του Κορδελιού, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μερκατανών παρατηρήθηκαν σε ορισμένες μονάδες των ΕΛΠΕ, οι οποίες έχουν υψηλότερα επίπεδα από αυτά που χρειάζεται για να γίνουν αντιληπτές στον άνθρωπο και είναι ιδιαίτερα υψηλές σε ορισμένες μέρες ανάλογα όταν το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Οι συγκεκριμένες τριούχες ενώσεις που εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την πληρογραφία, δεν αποτελούν καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο. Βέβαια, η κάθε μια από αυτές οι υψηλές συγκεντρώσεις είναι ερεθιστικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια, στο δέρμα, πονοκεφάλους, ζάλι, ναυτία, εμέτους. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος με βήχα, δύσπνοια, συρρυκμό. Ενώ σε δηλητηρία από αυτές τις ενώσεις, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και θανατηφόρες. Το ερώτημα όμως παραμένει. Και είναι η ύπαρξη άλλων χημικών ενώσεων που είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες, όπως το βενζόλιο και μικροσωματιδίων, που δεν μετρήθηκαν, αλλά που υπάρχουν πάντα γύρω από δηληστήρια και έχουν σοβαρές και επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία. Η μέτρησή τους δεν είναι απλή διαδικασία, όμως γι' αυτό επιβάλλεται με ευθύνη των κρατικών δομών να αναβαθμιστούν τεχνικά οι σταθμοί μέτρησης της περιοχής και οι μετρήσεις να γίνονται 365 μέρες το χρόνο. Επίσης, κρίσιμο είναι άμεσα να ελεγχθεί το νερό και το έδαφος της περιοχής, καθώς πολλές ουσίες δεν είναι πτυτικές, αλλά μπορούν μέσω των λιμάτων να μολύνουν το νερό και το επέδαφος. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωράει καθυστέρηση και αναμονή. Πρέπει άμεσα να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των δημοσίων δομών και εργαστηρίων που ασχολούνται με τον έλεγχο της ρήπανσης του περιβάλλοντος και της επίδρασής της στον άνθρωπο. Ακόμη και τώρα όμως, με τις μέχρι τώρα μετρήσεις που έχουν υλοποιηθεί, η επίδραση στον άνθρωπο με το γεγονός ότι η πηγή ρήπανσης βρίσκεται δίπλα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή κάνει επιτακτική την ανάγκη άμεσων μέτρων. Η κυβέρνηση, η περιφέρεια και η δημοτική αρχή κολλησιεργούν προκλητικά, ενώ φέρουν ευθύνη να πάρουν άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, με βάση επιστημονική τεκμηρίωση και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιες και κρατικές δομές και σε καμία περίπτωση η εταιρεία. Είναι απαράδεκτη στάση τους σε αυτό το ζήτημα. Η λήψη μέτρων έχει αφαιθεί πλήρως στα χέρια της εταιρείας, που λειτουργώντας με γνώμονα το κέρδος, δεν μπορεί να ηγηθεί σε καμία περίπτωση τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Ενώ ακόμα και αυτό που έχει αναφέρει πως θα προχωρήσει, προκαλούν ερωτηματικά για την επάρκειά τους, όσο και για τον χρόνο που θα υλοποιηθούν. Μέχρι την εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων, τα ΕΛΠΕ δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς κανένα περιορισμό. Ευθύνη της κυβέρνησης είναι και ο πλήρης έλεγχος με επιδημιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής και τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Άμεσα να υποβληθούν σε ευδεικμένες εξετάσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία τους, όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις, ιατρικές και δραστηριακές, να πραγματοποιηθούν σε δημόσια νοσηλευτική μονάδα χωρίς καμία επιβάρυνση. Όλα αυτά δεν γίνονται ή γίνονται εν μέρη σήμερα χωρίς σχεδιασμό. Στο βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας της εκάστοτε επιχείρησης, θυσιάζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, όπως και των ίδιων των εργαζομένων των ΕΛΠΕ. Στην ίδια κατεύθυνση προχωράει παραπέρα απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας. Η υποστελέχωση των υπαρχόντων δομών, η συγχώνευση και το κλείσιμο το προηγούμενο διάστημα κλινικών και νοσοκομείων και στην περιοχή μας δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στο οποίο οι ασθενείς απολαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσίες υγείας, βάζοντας όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στην ίδια μοίρα και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που στην προκειμένη περίπτωση της ρήπανσης από βιομηχανική δραστηριότητα θα έπρεπε να παίζει βασικό ρόλο. Ενδεικτικά, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ένα κέντρο υγείας που λειτουργεί 24ωρο, το οποίο είναι υποστελεχωμένο χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχει μαστογράφος, δεν υπάρχει εξειδικευμένος τεχνικός, άρα καθίσταται άχρηστος, υπάρχει ένα μικροβιολογικό με περιορισμένες δυνατότητες, ένας μόνος πνευμονολόγος με ελάχιστες δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια δομή πρωτοβάθμιας υγείας στην πύλη Αξιού, η οποία εξυπηρετεί χιλιάδες συμπολίτες μας. Και τι είχε να πει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ για αυτή τη δομή?
άφησαν να αιωρούνται σενάρια για κλείσιμο της δομής μετά από πρόταση για χρησιμοποίηση των χώρων από τα δικαστήρια. Υπήρξε μαζική καταδίκη ενάντια σε αυτές τις μεθοδεύσεις, αλλά σίγουρα δεν πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Τέλος, υπάρχουν κάποιοι ατόμοι που υπολειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό που έχουν υπό την ευθύνη τους τεράστιο όγκο ασθενών και ελάχιστα ως κανένα διαγνωστικό μέσο. Χρειάζεται και είναι δυνατό σήμερα, με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, ένα δημόσιο σύστημα υγείας που πρωτίστως θα παρέχει πρόληψη και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θεραπεία και αποκατάσταση. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να λειτουργούν στα πλαίσια των κέντρων υγείας, αστικού και αγροτικού τύπου και των παραδειγμάτων τους, που αποτελούν τον κορμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μαζί με τα περιφερειακά ιατρεία. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει ολιστική προσέγγιση της δημόσιας υγείας με σκοπό την προαγωγή της στο σύνολο του πληθυσμού. Τα κέντρα υγείας θα είναι χωροταξικά κατανοημένα, έτσι ώστε να καλύπτουν επάρκεια όλη τη χώρα, ανάλογα με τις γεωγραφικές, κοινωνικές, δημογραφικές, επιδημιολογικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. Σε αυτά τα πλαίσια θα μπορεί να γίνεται έρευνα πάνω στις επιπτώσεις της εκάστοτε βιομηχανικής παραγωγής στη δημόσια υγεία, θα διαγνώσκονται έγκαιρα με σκοπό τη μείωση ή τη δυνατόν εξάλληψη αυτών των επιπτώσεων. Σε αυτό το σύστημα θα μπορεί να παραπέμπεται άμεσα ο ασθενής στην εκάστοτε ειδικότητα για μια πιο εξειδικευμένη παρέμβαση. Στα πλαίσια μόνο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, στα πλαίσια δηλαδή της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων και της γης και του επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας, είναι εφικτός ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες που θα φροντίζει την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Σε αυτά τα πλαίσια θα παρέχονται όλα τα χέρια στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρέχει όλες τις γνώσεις και δυνατότητες του προς όφελος της κοινωνίας. Εξίσου σημαντικό και το ζήτημα για ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τεχνολογικά ατυχήματα όπως πυρκαγιά, διαρροή τοξικών ουσιών, έκρηξη, με πολύ σοβαρές συνέπειες τόσο από την άποψη των επιπτώσεων σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων ή και κατοίκων μιας περιοχής που είναι κοντά σε μια βιομηχανική κατάσταση, όσο από την κίνηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις υλικές ζημιές. Μεγάλος αριθμός τέτοιου είδους ατυχημάτων έχει καταγραφεί τόσο σε διεθνές επίπεδα όσο και στη χώρα μας. Ένα από τα πιο γνωστά ήταν αυτό στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας το 1976, το οποίο πήρε την ονομασία της και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Το ατύχημα συνέβη μετά από διαρροή μεγάλης ποσότητας μιας καρκινογόνου πολύ τοξικής ουσίας, της κατηγορίας των διοξινών, η οποία είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί και περνάει μέσω της τροφικής αλυσίδας στον οργανισμό. Στις συνέπειες του ατυχήματος περιλαμβάνονται οι εκτρώσεις για το φόβο τερατογενέσεων, δερματικές παθήσεις, εγκάφματα, καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, επιπτώσεις στο αναβολικό σύστημα, προβλήματα μνήμης. Να τονίσουμε ότι τέτοιες ουσίες εκλείονται και από τις καύσεις του απορριμματογενούς καυσίμου RDF-CRF που σχεδιάζεται να προχωρήσει στο Τιτάν, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε και πολλά άλλα παραδείγματα, όπως την έκρηξη στην πλατφόρμα πετρελαίου Piper Alpha στη Βόρεια Θάλασσα, εγκαταστάσεις υγραερίου στην πόλη του Μεξικό και άλλα πολλά, με εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, με υλικές ζημίες και πτώσεις στο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία αυτών των ατυχημάτων διεθνώς δείχνει τη σημασία που έχει λήψει άμεσα μέτρων για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου δυστυχήματος. Σε αυτές τις συνθήκες, μιας καπιταλιστικής δηλαδή Ελλάδας του 2019, αναδεικνύονται επίγοντα πολιτικά ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική και δημόσια υγεία και ασφάλεια και το περιβάλλον. Όπως πώς ελέγχονται οι επιχειρήσεις για τα μέτρα πρόληψης, έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών και άλλων ατυχημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο ατύχημα. Τι μέτρα έχουν ληφθεί με ευθύνη του κράτους για την προετοιμασία με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενημέρωσης, εκπαίδευσης εργαζομένων και πληθυσμού κάθε περιοχής για τους κινδύνους από ένα ενδεχόμενο τέτοιο ατυχήματος. Υπάρχουν αναγκαίες υποδομές και εξοπλισμός αντιμετώπισης, προστασίας και εκένωσης. Πώς διασφαλίζεται από την πλευρά του κρατικού ελέγχου η συνεχής παρακολούθηση των επικίνδυνων ρήπων από την καθημερινή λειτουργία ή σε περίπτωση ατυχήματος, ώστε να μην επηρεαστεί ο πληθυσμός και το περιβάλλον. Ένα σημαντικό και κρίσιμο χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των μεγάλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων είναι η μεγάλη πιθανότητα για επέκταση των επιπτώσεων και εκτός του χώρου μιας εγκατάστασης και σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός του συνόλου και της χώρας. Για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κινδύνων ενός μεγάλου ατυχήματος, έχει ιδιαίτερη σημασία η τήρηση του συνόλου των κανονισμών που αφορούν στα ατυχήματα μεγάλης έκτασης, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την πυροπροστασία, την προστασία του περιβάλλοντος, με βασικό κριτήριο την πρόληψη. Είναι εμφανής
η απουσία ενός ουσιαστικού και ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης στο Δήμο μας, αλλά και γενικότερα. Ενός σχεδίου που δεν θα υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αν υπάρχει κι αυτό, αλλά θα έχει την επαρκή και απαραίτητη χρηματοδότηση και κρατική στήριξη σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού, όπου θα εμπλέκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Ενός σχεδίου που θα εξασφαλίσει την προστασία του πληθυσμού και μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη η εκένωση κάποιων περιοχών, η προστασία στα σπίτια υπό προϋποθέσεις ή η προστασία σε άλλες κατάλληλα διαμορφωμένες υποδομές. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να τηρούνται διαδικασίες ασφαλείας, να υπάρχει επαρκές σε αριθμό και εκπαιδευμένο προσωπικό και σχεδιασμός έκτακτων καταστάσεων με ολοκληρωμένα σχέδια αντιμετώπισης. Είναι αναγκαία σήμερα η δημιουργία κοντινού, αναβαθμισμένου, καλά στελεχωμένου και ειδικά εξειδικευμένου πυροσβεστικού σταθμού. Επίσης, εξασφάλιση κρουνών και υποδομών πυρόσβεσης στον αστικό ιστόλο των όμορων Δήμων. Η πυροσβεστική επί της οδού μοναστηρίου δεν δυνάται να εξασφαλίσει, που υπάρχει σήμερα δηλαδή, δεν δυνάται να εξασφαλίσει ούτε κατά το ελάχιστο την αντιμετώπιση των συνεπειών σε περίπτωση ενός τέτοιου ατυχήματος. Επίσης, ζωτική σημασία είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης μέρινας και διαθέσιμου ειδικευμένου προσωπικού για τη συντεταγμένη εκένωση των σχολείων και προστασία μεταφορά των μαθητών σε ασφαλή περιοχή. Ένα είναι το σίγουρο, ότι στο πλαίσιο του σημερινού καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας. Και αυτό γιατί ο χωροταξικός σχεδιασμός, η λειτουργία κάθε εργασιακού χώρου και υποδομής δεν γίνεται με γνώμονα την ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών. Τα όποια μέτρα λαμβάνονται με σκοπό να ικανοποιούν το κριτήριο της κερδοφορίας του κεφαλαίου, με βάση την ανάλυση του κόστους-οφέλους από την πλευρά των καπιταλιστών. Πλευρές που το αναδεικνύουν είναι μεταξύ άλλων η ελλειπής εφαρμογή ακόμα και του σημερινού νομοθετικού πλαισίου της επιχειρήσης, ο υποτυπώδης κρατικός έλεγχος και η προσπάθεια μετατόπισης της εγωδυτικής ευθύνης. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι κρίσιμο σήμερα αυτά τα ζητήματα να γίνουν αντικείμενο διαπάλης με τις εκάστοτε κυβερνήσεις στο αστικό κράτος. Δεν αποτελούν αποκλειστικό πρόβλημα μόνο ορισμένων κατοίκων της περιοχής, ούτε μόνο υγειονομικών. Αποτελούν ένα ζήτημα που αφορά όλους τους εργαζόμενους της περιοχής και ως τέτοιο πρέπει να αποτελέσει ζήτημα πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος με συγκεκριμένους στόχους πάλης.